Τρεις ξεχωριστές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στο κάτω νευρικό πυδράμας από κεραυνούς. Άμεσα σήμανε συναγερμός στις επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σπύρο Κούτρα, οι πυρκαγιές τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο, ενώ μόνο σε μία εξ αυτών η πυροσβεστική υπηρεσία δίνει μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Αρχικά να πω ότι στο Νευροκόπη είχαν τρεις ανάρξεις από κεραυνό. Η μία ήταν η πιο σημαντική, μάλλον σε όλες και στις τρεις έχουν επέμβει πήγες και αέρις δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή μας απασχολεί μόνο αυτή που είναι στο Άγιο Πνεύμα. Οι άλλες δύο έχουν ελεγχθεί πλήρως. Επίσης έχουμε μία στους πύργους από χθες, πάλι από κεραυνό, και εκείνη έχει ελεγχθεί. Σήμερα συνεχίζουν να επιχειρούν οι δυνάμεις. Δεν έχουμε κάποιο ενεργό μέτωπο, έχουμε μόνο κάποια θερμά σημεία που τα δηλάβουν οι δασοκομμάτων, γιατί είναι σε σημεία που δεν μπορεί να προσεγγίσει όχημα, ή κάποιες ομάδες έχουν κατέβει με ελικόπτερο, κάποιες έχουν πάει πεζοπορικά και με αέρια μέσα και με πεζοπόρα τμήματα, με σκαπανικά τα δουλεύουμε. Ο κύριος Κούτρας τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι τα μέτωπα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν ήταν πολλά, οι δυνάμεις παραμένουν σε όλα τα σημεία σε πλήρη επιφυλακή. Στην Καβάλα είχαμε την πυρκαγιά στον Άγιο Κοσμά, στην οποία ακόμα έχουμε κάποιες δυνάμεις για φύλαξη, να μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση. Στις Κομωτινή σε δύο πυρκαγιές το ίδιο. Αυτά είναι τα ανοιχτά που έχουμε σε επίπεδο περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε όλους τους πολίτες. Δεν έχει βρέξει καθόλου, τουλάχιστον στη Θράκη. Με το παραμικρό και από αμέλειες έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Θα ήθελα πάρα πολύ να παρακαλέσω τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί, διότι με το παραμικρό ξεκινάει με πυρκαγιά και εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Να υπενθυμίσουμε ότι πρέπει άμεσα να ειδοποιηθούν προφανώς το 199 ή το 112 αν δουν καπνό, έτσι. Σωστά, έτσι. Όπως τονίστηκε, εκτός από τα δύο πετζετέλ, τα οποία βρίσκονται στο αεροπορικό απόσπασμα Χρυσούπολη, στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, και το ένα ελικόπτερο προς ενίσχυση για τις πυρκαγιές στην περιοχή, ήρθαν ένα σέρβικο και ένα ελικόπτερο εξ Ιορδανίας. Από εκεί και πέρα είναι ικανοποιητικές οι δυνάμεις, κύριε Διοικητά. Μιλάμε για πυρκαγιές οι οποίες έχουν εκδηλωθεί σε όλο το μήκος περιφέρειας. Έχουμε δει και ένα αέρια μέσα να συνδράμουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ποια είναι η εικόνα? Επειδή γενικά η περιφέρεια μας αυτή την αντιπυρική περίοδο έχει περισσότερες μέρες με επικίνδυνες ημέρες σε ό,τι αφορά τον δίκτυο επικινδυνότητας, ναι, ενισχυόμαστε από την κεντρική Μακεδονία με έξτρα δυνάμεις, με πυροσβεστικά αυτοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα. Όπως επίσης από εδώ και 3-4 ημέρες, ναι, έχουμε ενισχυθεί και με δύο εναέρια εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε στην Αθήνα. Είχε κάνει η χώρα μας έτοιμα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για ενίσχυση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ελικόπτερα επιπλέον στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, ένα σέρβικο και ένα από Ιορδανία, που νομίζω θα είναι μέχρι αύριο στην περιοχή μας, τα οποία μας βοηθούν και συνδράμουν στα περιστατικά. Και βλέπουμε ότι είναι έντονες και οι περιπολίες αυτών των αεροσκαφών. Αυτό είναι στο πρόγραμμα που έχουμε με βάση το δίκτυο επικινδυνότητας, δηλαδή και τα πετζετέλ που έχουμε και κάποια άλλα, και οι τράκτορες από την Αλεξανδρούπολη. Ειδικά τις μέρες που είχαμε και πτώση κεραυνών, γιατί είχαμε πολλές ενάρξεις, γίνονται και περιπολίες για την ανείχνευση τυχόν εστιών στο βουνό.